300.000 σκοτώνονται μέσα στη γλιά της μάνας. Δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό ο Ιωσήφ καθόλου? Εκεί όλα. τα βρέφη εκείνα που δεν μιλάνε. Για όλα. Είπαμε, τελείωσε αυτό, το είπαμε. Για όλα, ναι. Για όλα. Ο κύριος Ιωσήφ έχει πέσει στο λίστημα που έχει πέσει η Γκαμίλα. Που δεν λέει την Καμούρα. Λοιπόν. Γι' αυτό λέει τι κάνουν οι άλλοι συνέχεια. Θέλεις να έτοιμος. Όχι, παρακαλώ, μην χαλάμε την... στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ετήσιος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον Πονηρού. Αμήν. Θέλω να θα αναγνώσω, ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επισκέφθηκα το πνευματικό μου. Παρακαλώ. Και επαναληπτικά στο μυαλό μου υπάρχει μία απορία που είναι ζωή, την οποία πρόβαλα στον γέροντά μου, στον Μαξιμολογή. Λέω, τόσα χρόνια, 70 ολόκληρα περίπου έχουν περάσει και δεν έχω συνειδητοποιήσει το πόσο βάρος έχει η αμαρτία. Ώστε, όπως λέει η Αγία Γραφή, φύγε από την αμαρτία όπως φεύγεις από το φίδι που έρχεται σε ένα σαργώσει. Ή σαν λιοντάρι έρχεται ο διάβολος για να σαρπάξει. Αυτά τα διαβάζω στη Γραφή, η Γραφή λέει πραγματικότητες, έτσι είναι. Αλλά το έτσι είναι δεν το ζω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνω γέροντα για να το καταλάβω? Και μου λέει, αγόρασε το τάδε βιβλίο να το διαβάσεις για να το καταλάβεις. Και λέω στον Νεκτάρ, μήπως έχει το βιβλίο? Και μου το έδωσε και θα διαβάσουμε όσο χρόνο έχουμε μέσα το βιβλίο εκείνο. Έτσι. Και θα μου πείτε εσείς στο τέλος ή σε άμα σταματήσουμε ένα σημείο, έχει σχέση με το ερώτημά μου. Πόσο βάρος έχει η αμαρτία? Μα αυτό να με ενδιαφέρει και εμάς. Βέβαια και να το διαβάσω. Όχι, να μην σε σένα για τη δικιά σου αμαρτία. Ευχαριστώ πολύ, αλλά με ελαφρύνει το βάρος που ελαφρύνει. Λοιπόν, το έχει γράψει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς και όπως μου είπαν είναι εισάξιος του Ιερού Χρυσοστόμου. Δεν είναι Έλληνας, σε κάποιος Έλληνας πρέπει να είναι. Λοιπόν, και το θέμα και ο τίτλος του είναι «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Ιωσή, πολύ ενδιαφέρει και σένα. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Πάλι με ενδιαφέρει. Εσύ θέλεις και σένα, ναι, γιατί κάθε φορά ρωτάς και λες, εγώ δεν καταλαβαίνω να κάνω τίποτα, λες. Είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Λοιπόν, καλή είναι η έσταση σε αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλή είναι η έσταση, αλλά να δούμε. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Αυτό είναι το θέμα και διαβάζω. Αργά περπατά ο Χριστός. Αγαπητά αδέρφια. Προσέχει πού θα σταθεί το Άγιο πόδι του. Γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα που χύνεται. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη. Στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία. Εντάξει. Κατανοητός. Στενά σοκάκια περπατάει ο Ιωσήφ.
Όχι σε πλατιά ιδιοκτησία. Της αμαρτίας. Ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές. Φέρετε στο μυαλό σας τα γεγονότα. Είναι παρμένο μέσα από τη ζωή ότι διαβάζω. Διαγωνιζόμενος διαρκώς. Το χτυπάνε με τους άγγονους όπως περνάει. Γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Και τη στρώει και πρέπει να μπει μπροστά όστος. Έρχεται, φέρει πίν ο Χριστός σε μας σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά, δείξε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές. Πέσαμε τώρα τα σοβαρά. Να του δείξουμε δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές. Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε? Πού θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του? Εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, πώς το καταλαβαίνετε αυτό, από τότε που σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ μέχρι τώρα, πόσο αίμα έχει γηθεί? Αν αυτό το αίμα που έχει ξεραθεί κόχλαζε και το έβγαζε έξω η γη, θα παρουσίαζε ένα ωκεανό αίματος. Αν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία. Το προσέχετε αυτό. Αν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος που έχει γίνει αμαρτία και έχει ετοιμαστεί και έχει βρωμίσει το μέρος, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μια φλεγόμενη κόλαση. Μήπως καταλαβαίνουμε τι μας λέει εδώ ο Άγιος αυτός? Πώς ζουν οι Άγιοι, τι είναι η αμαρτία, κατάλαβες μήπως μέχρι τώρα? Μα, μέχρι τώρα και δεν μου το διαβάσει τίποτα. Λοιπόν, αν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη, κάνανε παρέλαση μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο, απέραστο δάσος ανθρωπίνων σωμάτων ή πτωμάτων. Από τότε που γίνει ο κόσμος μέχρι σήμερα έχουν παραλάσει οι ληστές, έχουν σκοτώσει. Η γη θα ήταν γεμάτη από πτώματα τέτοια. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε, πήγαινε Κύριε στις πόλεις. Γιατί οι πόλεις σημαίνουν άθροισμα και εγκύτητα. Και ο ένας κοντά στον άλλον. Στις πόλεις βλέπουν πως είναι. Συνωστισμός. Και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Το άθροισμα όπου υπάρχει όχλος, πολλής και ο πλησίασμα, αυτό δίνει δύναμη στην αμαρτία λέει. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε πήγαινε Κύριε στα χωριά, διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με τη Μιγάλη, με τη χώρα των Γαδαρινών. Α, Γαδαρινών, ναι. Τι του είπανε Γαδαρινοί? Σήκω φύγε από εδώ. Με τους χείλους. Ναι, καταφύγιο τη χώρα των Γαδαρινών. Καταφύγιο πονηρών πνευμάτων. Σας παρακαλώ προσέξτε τα. Το ερώτημα είναι τι βάρος έχει η αμαρτία? Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Και μου λέει διάβασε. Για να μέσα διαβάσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε Κύριε πήγαινε στο δάσος. Γιατί το δάσος είναι παλιό σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος
Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε, πήγαινε κύριε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιωκτών και της πολεμικής δόξας. Τα αεροπλανοφόρα τα βλέπετε. Πώς το πες αυτό? Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών. Yes. Εκεί οι πειρατές ληστεύανε, σκοτώνανε και τελείωνε ο άνθρωπος εκεί στη θάλασσα. Ναι. Τον τυχοδιωκτών. Είναι. Τον. Τυχοδιωκτών. Ναι, σήμερα είναι. Πάντοτε. Αλλά σήμερα. Το εμπόριο που γίνεται είναι λαθρεμπόρια των Ατάλων τυχοδιώκτες. Και της πολεμικής δόξας. Ναι. Τα αεροπλανοφόρα που περνάνε για πολέμους για δόξα κάποιον. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε, πήγαινε κύριε στον αέρα. Και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα επάνω στα αδέρφια του. Τα αεροπλάνα. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών και των καμηλών. Τα ζώα δηλαδή. Εμείς βαδίζουμε στα βήματα αυτών. Όπως τα ζώα ακριβώς. Ναι. Όμως ποιος από εμάς θα τολμούσε να προθύνει στον Χριστό? Πήγαινε η Ιε του Θεού με τα βήματα που πηγαίνουμε εμείς. Ποιος θα το πούμε, Μιχάλη? Ποιος μπορεί να με... Ποιος θα το μπορούσε να το πει? Πώς μπορούμε να το... Σε ρωτάω, ποιος θα μπορούσε? Μα, κανείς, πες τη λέξη κανείς. Πες τη λέξη κανείς. Έτσι λέει και εδώ. Οδηγήσαμε σε όλους αυτούς τους κόσμους. Κανείς. Πλεονάζει η αμαρτία. Κανείς. Λοιπόν, κανείς. Μόνο εάν θα μπορούσαμε να το πούμε όλοι εμείς. Μην έρχεσαι κύριε μέχρι να κτίσουμε δρόμο για σένα. Σοβαρό τα πράγματα. Εμείς οι απλήγητοι μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Εμείς μπορούμε να ξεκουραστούμε σε κάθε σπίτι. Όμως ποιος από μας θα ήξερε να δώσει στον Χριστό την απάντηση στο ερώτημα «Πού είναι το σπίτι όπου εγώ θα μπορούσα να ξαποστάσω?» Στο ερώτημα το κάνει ο Χριστός αυτό. Σε μας, πού θα μπορούσα να ξαποστάσω? Εμείς έχουμε σπίτι, λέει, για να ξεκουραστούμε. Εγώ, εσύ, κάποιος άλλος, τρίτος δηλαδή, θα του έλεγα, εσύ είσαι βασιλιάς, κύριε, πήγαινε στα παλάτια. Όμως θα είχα κάνει λάθος. Λίγες φορές έγινε στα παλάτια, τα παλάτια, χώρα των γαδαρινών, καταφύγιο των κακών πνευμάτων. Μπορεί ο Χριστός να φιλοξενηθεί, προσέξτε το, στον Ηρώδη και στον Έρωνα? Όχι. Παλάτια ήταν αυτά. Το αντιλαμβάνεστε? Εσύ, εγώ θα του λέγα αυτό, εσύ θα του λέγες, πήγαινε στους ναούς, κύριε, σε εκκλησίες, εκεί είναι ο χώρος σου. Γιατί είσαι ο αρχιερέας. Ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας. Πήγαινε στους ναούς, κύριε. Αφού πουθενά δεν υπάρχει για να μείνεις, πήγαινε στους ναούς. Όμως, θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να ξαποστάσει ο Χριστός στο ναό, τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών
και λερωμένο από κάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες. Όλοι πάμε στο ναό. Μέσα τον μολύνουμε τον ναό με άλλα λόγια. Πώς θα μπορεί να σταθεί ο Κύριος μέσα στο ναό? Είναι ερωτηματικά και προσέξτε τα. Είναι κέρια ερωτηματικά. Συμφωνείς, Μιχάλη? Λοιπόν, προχωρώ. Κάποιος τρίτος, τι έχει παρακάτω, όρες. Κάποιος τρίτος θα του έλεγε: «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων, όπως πήγε στον Πέτρο και στον Ανδρέα. Όμως ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες, οι τωρινοί ψαράδες, μιλάμε για τώρα, θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι?» Ή αλλιώς θα του έλεγε: «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων, όπως του Ζαχαίου», το θυμάμαι ο Ζαχαίου, «και του Νικοδήμου». Και ο Νικόδημος ήταν βουλευτής που ξεκρέμασε τον Χριστό από το Σταυρό, και ο Ζαχαίος πανέβηκε στη Μουριά και του είπε: «Έλα, Κύριε, σπίτι μου να μείνεις». Μάλλον ο Κύριος του είπε: «Θα έρθω να μείνω σπίτι σου». Όμως ποιος ξέρει αν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό. Αέρας για τον Χριστό. Ποιος ξέρει αν τα σπίτια τα γεμάτα γλυκά, αυτά που τρώμε δηλαδή, θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό? Ούτε ψυχουλάκι, ούτε ψυχουλάκι. Ωρα καλή ο Λάζαρος. Και έτσι θα κάνουμε λάθος και εγώ και εσύ και αυτός και οι τρεις. Άμα το πούμε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Όπου κι αν πατούσε ο Χριστός στο βάδισμά του, προσέξτε το αυτό, προσέξτε το αυτό, όπου κι αν πατούσε, όπου, θα ζωντάνευε όλη η ιστορία του τόπου εξ αρχής. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε? Λίγο, εγώ όχι. Μπορείτε να το καταλάβετε? Λίγο. Θα το εξηγήσω. Λέει, α, πουθενά επομένως δεν μπορεί να πατήσει ο Χριστός. Ναι. Όπου κι αν πατήσει, θα ζωντάνευε η ιστορία. Πότε έγινε ο κόσμος, πότε έγινε ο χώρος, παραδείγματος χάρη. Η ιστορία του κακού από τότε θα άρχιζε να ζωντανεύει μπροστά του. Ναι. Άρα πουθενά δεν δέχεται η γη τον Χριστό. Το καταλάβατε, κύριε? Ναι, ναι, ναι. Αγαπητέ αδέρφε, το καταλάβατε? Ευχαριστώ. Πουθενά ο Χριστός. Φύγε, Κύριε, από μας στη χώρα των Καθαρινών. Το έπανε. Του το λέει όλη η γη. Αυτό λέει εδώ πέρα. Του το λέει όλη η γη. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντροπή. Θα είχες ντροπή και εσύ ο άλλος με τον Χριστό, αν του έλεγες πήγαινε στο ναό, στην εκκλησία μέσα. Μήπως τα καταλαβαίνεις πήγαινε καλά? Ξεχνάτε τι είπε ο Κύριος? Ποιήσατε τον οίκο του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Και σήμερα διάβαζα εγώ να λέει ότι ο οίκος του πατρός μου δεν είναι σπήλαιο, είναι σπήλαιο ληστών. Σήμερα το διάβαζα εγώ για το πράγμα. Είναι σπήλαιο ληστών. Να μπει εκεί μέσα, ο Χριστός λέει, πού τον στέλνεις? Φοβερά πράγματα, δεν είναι φοβερά πράγματα, Μιχάλη? Δεν αφήνει περιθώρια για τίποτα. Για τίποτα περιθώρια. Είναι ο Χρυσόστομος στους Σέρβους. Θα είχε, λέει, ντροπή και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Γιατί εκεί υπάρχει η βρωμιά. Η βρωμιά.
Όμως και εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε με μια απάντηση στον Χριστό. Προσέξτε το καλά αυτό. Και εγώ και εσύ και ο άλλος θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση στον Χριστό. Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε κτίσει ακόμα σπίτι αντάξιό σου. Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού. Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς, άλλο τούτο πάλι, Μιχάλη. Σε ποιους καιρούς να έρθω. Είναι όλοι μολυσμένοι. Για να δούμε. Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, Ιωσήφ, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές. Διαφωνούμε. Και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στον Χριστό. Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου. Φοβερό. Και συνεχίζω. Και έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε το δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να του προσδιορίσουμε τον χρόνο. Σε όλα θα είμαστε εφουβοί. Αλήθεια. Θα είμαστε αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού του άρχοντα στον τόπο τους. Μέχρι τότε ξέγνιαστοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, οι χωριάτες δηλαδή, υπερηφανεύονται με την κομμόπολη τους για τα κάλλη της και τα πλούτη της. Όμως την είδηση του ερχομού του άρχοντα, μόλις τότε ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν εκείνο που έως τότε δεν έβλεπαν. Λέει, τους λένε, θα έρθει ο βασιλιάς. Και όταν ακούνε αυτό παραλύνουν, τότε καταλαβαίνουν ότι η πόλη δεν έχει δρόμους, δεν έχει σπίτια καλά, δεν έχουν λόγο να φορέσουν τίποτα από εκεί τα πράγματα και λένε πω τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτό συμβεί αν και σε εμάς έρθει ο Χριστός. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει και με τον Χριστό και με εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς υπερήφανα σκεπτόμαστε, ας έρθει ανά πάσα στιγμή. Έχουμε καθαρούς δρόμους στους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν στα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας. Ίσως ο Χριστός να είχε ξαφνιαστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολυτέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και η 12 αποστολή του. Δεν θα τραπούμε. Ας έρθει και εκείνος και ο Θεός Πατέρας μας και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς δεν θα τραπούμε. Εμείς πως είμαστε. Το άλλο το είδαμε. Προχωρούμε λίγο παρακάτω. Λίγο. Ας αφήσω λίγο. Να πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν. Θα τρέξουμε να του φτιάξουμε αψίδες τριάμβου
πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Λίγο προσοχή. Όμως δεν είναι πιο ψηλός ο Χριστός από τις ψηλότερες αψίδες του θριάμβου. Δεν είναι. Οι φορείς της γήινης δόξας, οι άνθρωποι της δόξας, τη σημερινή, αποζητούν αψίδες θριάμβου. Ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος που βλέπουμε εμείς ψηλά στον ουρανό είναι η άξια αψίδα του θριάμβου του Κυρίου. Αυτή είναι η αψίδα του. Ο ουρανός που βλέπουμε. Και εμείς θα στερφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας ένα οίκο όπου θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε τον Χριστό. Ένα σπίτι για να το βάλουμε μέσα τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος οίκος? Το ξαναδιαβάσω. Ο οίκος που θα φιλοξενήσουμε τον Χριστό πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί ένας τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ρηχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Και ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γηήνους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι και οι πολεμιστές και οι ιερείς. Και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Για τους ανθρώπους μιλάμε τώρα, ε. Τρέχουμε πίσω να πάει δίπλα στον μεγαλειότητα του, να κάτσει δίπλα, να σταθεί, να έχει κάποια τιμή και αυτός μαζί που θα με τον αυτό. Όμως μπροστά στον Χριστό, κανείς από αυτούς δεν θα βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώγονταν μπροστά, με συγχωρείτε, προς τα πίσω και θα έψαγναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και πιο κρυμμένο από το βλέμμα του. Ποιανού? Του Χριστού. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει με βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν αστραπή στα μαύρα σύννεφα? Μπορεί να αντέξει κανείς, λέει, σε τέτοιο γάργαρο νερό και σε τέτοιο φως που στέκει στα μαύρα σύννεφα? Μαύρα σύννεφα εμείς, αστραπή ο Χριστός, μπορεί να αντέξεις? Και ύστερα, ποιος μπορεί να απλώσει το χέρι του για χειραψία με τον Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει χέρι τόσο καθαρό ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος χωρίς να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού, χωρίς να τυναχθεί όλο το σώμα σαν να το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Τώρα, αφού αμάς μεγάλος δεν μπορεί κανείς να σταθεί, και καταλαβαίνουμε γιατί είναι μεγάλη. Η αμαρτία. Μπράβο, τελείωσε το βάρος αμαρτίας. Η αμαρτία. Ναι, τελείωσε. Λοιπόν, να βάλουμε τα παιδιά. Που είπε ο Κύριος, άφετε τα παιδιά. Εδώ πρόσμε. Αυτό ίσως να το σκεφτόμασταν. Όμως
ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια, ο Χριστός, προσέξτε το αυτό καλά, πριν από 2000 χρόνια, ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα εκείνος θέλει να δει όριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Δεν θα το δει εδώ. Δεν το δει αυτό. Και θα πέφταμε σε αμηχανία και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου. Με κατανοείτε, ε? Φτώχεια, τι φτώχεια μιλάμε, όχι τέτοια φτώχεια. Και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας. Με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν, με συγχωρείτε, και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και τρίζοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο το κεφάλι, θα καρβγάζαμε: Κύριε, μην έρχεσαι σε μας. Τίποτα δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου. Είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί. Όμως, μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από τη δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στο Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, που έφτιαξε το σπίτι, που λέγεται γη, από ότι εμείς? Δεν πιο κοντά στο Θεό, αφού είναι γιος του? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι? Τι λες, Ευάγγελε? Είμαστε. Στο σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα και τα πιο συγγενικά του πρόσωπα. Τους προφήτες. Μα δεν εννοεί μόνο αυτό. Μόνο οι προφήτες δεν δείξαν ευρύ. Άμα διώξει τον Χριστό, διώξει ό,τι είναι μαζί του. Ό,τι είναι μαζί του. Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες πρέπει να τον υπολογίζουμε? Ερώτημα κάνει. Ξαναδιαβάζω. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος? Γιατί και σαν άνθρωπος κατεβήκε κάτω. Ώστε εμείς μετά από 20 χρόνια να πρέπει να το υπολογίζουμε. 20 αιώνες. Αιώνες. Το είπε προηγουμένως, αιώνες. Και απαντάει, αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό του χάος. Όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου, προσέξτε το αυτό καλά, για ποια εποχή μιλάει, θα το καταλάβουμε, όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους, παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από το Θεό. Ποιος είναι, Μιχάλη? Ο Κύριος. Ο Νόε. Α, λες για την αρχαία. Μπορεί να είναι αυτός, δεν ξέρω. Τρεφόμενος από τη γη, παραγνωρισμένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος, όχι, ο Κύριος είναι, ο Κύριος. Εμφανιζόμενος ως Υιός του Θεού, δυνατός στα λόγια, δυνατός στα έργα. Ήρθε, ο Χριστός είναι, ο Χριστός. Ήρθε μπροστά στους δικούς του και ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του
δεν τον δέχθηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Προσέξτε το αυτό. Ο Θεός λέει, ήρθε στη γη ο Υιός του, δίνουμε και το πετάνε οι άνθρωποι. Αφού του λέει, φύγε, δεν σε θέλουμε, τέρμα Χριστέ, πέρα για πέρα. Και λέει εδώ, ο Πατέρας, παρόλα αυτά Θεός, έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις, ποια είναι η πεταμένη πέτρα? Ο Χριστός είναι. Λέει, η δε πέτρα, ο Παύλος, είναι ο Χριστός. Η πέτρα είναι ο Χριστός. Με αυτήν έφτιαξε θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Προ Χριστού, μετά Χριστού ιστορία, εκεί βασίζεται. Τούτος ο άνθρωπος, με κεφαλαίο το άνθρωπος, δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφερόταν δουλικά απέναντι σε αυτούς. Και ένας, όπως ο ένας προς τον άλλον. Όχι. Τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε πάνω στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτό τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, σαν αφεντικό που πληρώνει εκείνο που εργάζεται, μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει. Αυτό θα το ακούσουμε όλοι μας, που γίνε στα αυτιά μας κυκλοφορεί τις ημέρες εκείνες πολύ, πάρα πολύ. Βλέπετε οι εποχές αντιγράφει μια την άλλη. Λέει, ο μισθωτής, αυτός που έχει εργατικό προσωπικό και το πληρώνει, λέγεται μισθωτής, ενδιαφέρεται να χορτάσει και να ξεδιψάσει ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν. Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό? Ο μισθωτής είναι ο εργαζόμενος. Όχι. Ο εργοδότης που πληρώνει τους υπαλλήλους. Εκείνος λέει, ενδιαφέρεται να τα κάνει πολλά και να πεινάνε όλοι. Το λέει καθαρά. Διότι αυτός που μισθώνει το χώρο, αδιαφορεί αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος για το μισθωτή, ο ίδιος να μην πάθει τίποτα. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο το σπίτι και για όλα τα άτομα στο σπίτι και για την ευημερία τους. Ο οικοδεσπότης είναι ο Κύριος. Ενδιαφέρεται για όλους, για όλα και τα πάντα. Χριστός, τούτο το όνομα έγινε σύνθεση όλων των ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα. Ο Χριστός. Συνεχίζω λίγο ακόμη, να δω και τι ώρα είναι. Λοιπόν, δεν θα αναγνωρίζεται ο τάφος των φιλοκρήματων στη γη, όταν βασιλέψει ο Χριστός βέβαια, ούτε το όνομα των φιλαργύρων μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το αίμα θα θολώσει το λογικό των δημίων και οι χρυσοθύρες θα σαπίσουν μέσα στα χρυσά φέρετρα. Και όταν ο Προθάφης ξεθάψει τον τάφο των ψυχών των χρυσοθύρων, θα αερίσει τη δεσοδία από τα φέρετρα και το φέρετρο θα το πάρει σπίτι του. Το στόμα των συκοφαντών περιγράφει την κοινωνία.
Τώρα. Θα γεμίσει σκουλίκια μέσα στο χώμα και τα φίδια θα τυλίγονται γύρω από τα πόδια των δολοπλόκων και τα αυγά των φίδιων θα κύτονται στη γλώσσα τους. Οι νεκροί καλοφαγάδες θα γίνουν καλοφάγωτοι των σκουλικιών που σέρνονται στο χώμα και κάνουν συμπόσια στους τάφους, τα σκουλίκια, κάνουν συμπόσια. Νέοι άνθρωποι θα γεννηθούν στη γη, προσέξτε το αυτό, και πέρα των παλαιών ανθρώπων θα γίνεται συζήτηση όπως περισκιάκτρων. Θα έρθουν νέοι άνθρωποι και αυτοί θα συζητάνε για τους παλιούς και θα μιλάνε σαν να είσαι παλιοί σκιάχτρα. Το μέτωπο τούτο των νέων ανθρώπων θα είναι ψηλό και λαμπερό από τις σκέψεις, ενώ η καρδιά ζεστή από την αγάπη. Η φιλίδωνη σάρκα θα σταματήσει να μοιάζει με ασβέστη που κοχλάζει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο νέος που βράζει το αίμα του, τον περιγράφει έτσι. Η φιλίδωνη σάρκα θα σταματήσει να μοιάζει με ασβέστη που κοχλάζει, που όσο περισσότερο νερό του ρίχνεις, εκείνος όλο και πιο πολύ αναβράζει. Το λογικό θα δαμάσει η κόκκινη κτηνοδία μέσα στις φλέβες και θα ζεύσει το άρμα του, το μυαλό δηλαδή, στους νέους ανθρώπους που έρχονται, αλλά λέει κάτι φοβερό παρακάτω, θα έχουν περάσει, λέει, άλλα 2.000 χρόνια, δηλαδή 20 αιώνες, και ο Χριστός θα έχει κάνει μόνο 20 βήματα. Γιατί ο Χριστός περπατάει αργά. Προχωράω. Η τύχη μιας ανατολικής πόλης, η ευγένεια θα ξεπροβάλλει από τη φυλακή της στην επιφάνεια και η σκληρότητα θα βυθιστεί στον πυθμένα. Το κακό δεν θα έχει, το κακό θα έχει νικηθεί και θα δρεαβεύσει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Ακούστε μόλις παραπάνω. Πραγματοποιήθηκε. Το ερώτημα. Πραγματοποιήθηκε. Ότι καινούργιοι άνθρωποι, διαφορετικοί από εκείνους που είπανε φύγε, δεν σε θέλουμε. Γιατί είμαστε έτσι. Έγινε αυτή η προφητεία ώστε να έρθουν οι καινούργιοι άνθρωποι. Ήρθανε. Όχι. Θα πραγματοποιηθεί. Στην δεύτερη παρουσία. Θα δούμε. Εδώ λέει θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διάψευσε τον Χριστό. Ας μην προτρέχουμε. Η τύχη μιας ανατολικής πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μια πύλη έγραφε. Πώς έγραφε? Πόλη, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πόλη Νινεβή. Πόλη Νινεβή. Ή αλλιώς το μέλλον. Έτσι έγραφε στα τείχη η Νινεβή. Δεν υπάρχει σήμερα η Νινεβή. Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αναζωνία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη εκείνης της πόλης. Δεν υπάρχει. Έγραφε η Νινεβή, είχε υψηλά τύχη, ήταν όμορφη κλπ. Κλπ. Πού είναι, λέει, περνάει το αεράκι και σηκώνει σκόνη τώρα από εκεί. Και έγραφε όμως το μέλλον, έγραφε η πόλη αυτή, το όνομά της. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Που τώρα δεν υπάρχουν, σαν την Γενεβή. Προσέξτε το αυτό, προσέξτε καλά. Ο 20ος αιώνας τότε που γράφτηκε, δηλαδή πριν ένα χρόνο, το βιβλίο, ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει
ο 20ος αιώνας, με την παλιά Νινεβή. Αυτό εγώ το θεωρώ προφητεία. Το θεωρώ προφητεία. Μα και η ιστορία αυτό λέει. Κοίταξε στην ιστορία να δεις. Ένας πολιτισμός, άλλος πολιτισμός, άλλος πολιτισμός, άλλος πούτι. Λέει λοιπόν, ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον κόσμο και είπε, ο 20ος αιώνας, έχουμε ο περασμένος αιώνας δηλαδή. Τώρα λοιπόν λέει, τι είπε ο 20ος αιώνας παρουσιάστηκε. Με λένε μέλλον. Με λένε μέλλον. Έχω δηλαδή μπροστά μου χρόνια να ζήσω. Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα κάθε 3 χρόνια έρχεται και από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή «Η εργατικότητα και η φιλανθρωπία», ο 20ος αιώνας, «Η εργατικότητα και η φιλανθρωπία». Τούτος εδώ λέει «Παγκοσμιοποίηση». Κάτι για να πει κάθε αιώνας. Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε, τα έργα του αιώνα που πέρασε, τα ενδιέφερε, άκουσε το Ιωσήφ. Του αιώνα που πέρασε, τα έργα τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Θέλεις πείνα, θέλεις πόλεμος, θέλεις οτιδήποτε άλλο κακό που οδηγεί τον άνθρωπο στο θάνατο, η ανθρωποκτονία. Ό,τι και να μας πούνε αυτοί που υπόσχονται, ανήκουν στον αιώνα αυτόν. Που το λέει και ο Παύλος, τον αιώνα τον απατεώνα. Αιώνα τον απατεώνα. Λοιπόν, προχωράμε. Διαψεύθηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες στην περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύουν την προφητεία του Χριστού. Και τώρα, όπως τα βλέπουμε, είναι σαν να λέμε διαψεύθηκε ο Χριστός. Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς. Ζούμε τόσα χρόνια πίσω, μετά, και ο τούτης είναι σαν να είμαστε πρόχριστο. Όντως ξαναέγιναν για μια ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας στον 20ο αιώνα θα νίκα στο παρελθόν. Σαν τη δόξα της Νινεβή. Σαν τη δόξα υπάρχει Νινεβή. Δεν υπάρχει. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον ανθρώπου και λαός εναντίον λαού. Στιβάχθηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πύλ, προορισμένες για τα στήθη του εχθρού. Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη δονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου, που προκαλεί το πόλεμος δηλαδή. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγλίζουν, εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Εδώ παρουσιάζει μια εικόνα, όπως τώρα γίνεται ο πόλεμος, εκεί που γίνεται, πέφτουν τα κοράκια και τρώνε τις σάρκες, που λέω, και λένε, και εδώ βάζει τα κοράκια να μιλάνε και να λένε, εμείς ξέρουμε τι είναι οι σάρκες των παιδιών σας που τα τρώει ο πόλεμος. Οι αδερφές γυρίζουν τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδερφών τους. Οι χήρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις στισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και να κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε μαμά θα έρθει ο μπαμπάς?» Από τον πόλεμο εννοείται, έχει σκοτωθεί στον πόλεμο. Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά τους, όμως στη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους. Και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς.
όταν τον αγκαλιάζει και η αδικία μαζί. Εδώ πάλι οι διπλωμάτες, οι πολιτικοί, παίζουν με τους λαούς, λες και είναι οι λαοί φιγούρες κακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι διπλωμάτες δηλαδή, εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταγραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Πώς γίνονται τα δις, αυτό λέει εδώ μέσα. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους αξίους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάξεις την ερημιά που άφησε η φωτιά, καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες, και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες, σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα. Και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα, που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά. Και πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον αιώνα αυτό. Και εμείς τότε με απέραντο πόνο ρωτάμε, μα πού είναι ο Χριστός, το αιώνιο ερώτημα, το αιώνιο ερώτημα, γιατί δεν του σκοτώνει, έως και να εμφανίζει, αυτό δεν λέει Ιωσήφ, το λέει, ναι. Μήπως έμεινε ο Χριστός 20 αιώνες μακριά από εμάς. Το ξαναλέω, μήπως έμεινε ο Χριστός 20 αιώνες μακριά από εμάς. Μήπως στο Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του. Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός. Άραγε υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι σημαίνει κάτι μετά από όλα αυτά που γίνονται μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι το ερώτημα, Ιωσή. Το βρείτε το ερώτημα μαζί. Λοιπόν, ας κρίνουμε αδέλφια αργά και θα κρίνουμε ορθά. Να μην βιαζόμαστε, να κρίνουμε αργά και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Τι λέει εδώ? Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν λες, μα τι έκανε ο Χριστός, κοίταξε πως είναι ο κόσμος και βλέπεις τη σειρά αυτή την ατελείωτη από πονεμένους, πεινασμένους, από σκοτωμένους, από πληγωμένους κλπ. Και λες, επιτέλους, πού είσαι Χριστέ, πονάς και είσαι και απεσιόδοξα πάνω του. Μέσα σε αυτό κλείνεται ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίζει τον ήλιο, προσέξτε το αυτό, με μαύρο χρώμα, χρωματίζεται ο ήλιος μαύρο χρώμα, ποτέ, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Πίσω από αυτό το μαύρο βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά, προσέξτε το και αυτό, σαν το βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο το ποτάμι, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Τόσο ορμητικό και βαθύ που φαίνεται στα μάτια του μικρού παιδιού ότι είναι ακίνητο. Και όμως κινείται και δεν μπορεί να το κρατήσει με τίποτα.
αλλά που ο άνθρωπος αργά σαν, προσέξτε το και αυτό, σαν σιτάρι που σπέρνει στο φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζει ότι είναι νεκρό. Προσέξτε αυτά τις παρομοιώσεις. Σπέρνει το σιτάρι το φθινόπωρο, το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρός ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται ο δρόμος του Χριστού, αδέλφια μου, μέχρι το τέλος της ιστορίας του κόσμου. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν, θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού, γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά. Δεν σε κάνει εντύπωση? Μακρύς και βαδίζει αργά. Και δύσκολος είναι ο δρόμος του, γι' αυτό βαδίζει αργά. Μέσα στις λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών, μέσα από τα αγκάθια των ληστών, εκείνος, ο Χριστός, πορεύεται. Είναι στενός ο δρόμος του πολύ και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου. Και μακρύς και πολύ πεσμένοι. Και στις δύο πλευρές του δρόμου. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές να του σηκώνει, να του στραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά του χρόνου. Το τέλος δηλαδή. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Στα τελευταία. Ο Χριστός δεν κηρύττει ένα πλήρωμα που επιτυγχάνεται σε 24 ώρες. Δεν κάνει και ένα κήρυγμα και να πει, ξέρετε από σας λέω, μέσα σε 24 ώρες είναι εντάξει. Άρα το ερώτημα που κάνει εδώ μέσα κάποιος άνθρωπος, δεν βλέπω να ανθρώπους να βαδίζουν όπως θέλει ο Χριστός. Είναι ερώτημα λάθος. Αφού αργά βαδίζει ο Χριστός, δεν βαδίζει αργά ο Χριστός. Λοιπόν, το πλήρωμα του Χριστού απαιτεί ολόκληρο αιώνα ενός ανθρώπου. Σαν άλλη φορά, το πλήρωμα του δρόμου που έχει να κάνει κάθε άνθρωπος, το να βαδίσει δηλαδή όλο τον δρόμο αλλά και ολόκληρη ανθρωπότητα, χρειάζεται ολόκληρο αιώνα. Ολόκληρο αιώνα. Για να το παρακάτω να δείτε. Ολόκληρο αιώνα. Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει το πλήρωμα του Χριστού όσο ζει. Αυτό είναι άλλο που λέει τώρα εδώ πέρα. Λέει, ο δρόμος για να το περάσουμε κάνει ένα αιώνα και η ανθρωπότητα το ίδιο ένα αιώνα, αλλά ο κάθε χριστιανός για να φτάσει εκεί που έδωσε ο Χριστός είναι πολύ, γίνεται πολύ γρήγορα, χωρίς το καταλάβει, στο πλήρωμα της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θέμα Θεού από εκεί πέρα. Όμως η ανθρωπότητα είναι ακόμα μακριά από το τέλος της. Γι' αυτό είναι ακόμα μακριά από το πλήρωμα του Χριστού. Αυτό λέει το εξής. Λέει, για δεν τον παίρνει, λέει, αυτόν τον παλιά άνθρωπο από τη ζωή ο Θεός να καθαρίσει, αλλά τον αφήνει και εσύ 100 και χρόνια. Απάντησε το ερώτημα. Προσέξτε το καλά εκείνο το πράγμα. Αφού όλη η ανθρωπότητα πάσχει και είναι μακριά το τέλος της, μέσα στην ανθρωπότητα ζει και ο ένας που πορεύεται μαζί με την ανθρωπότητα και αναγκαστικά θα πάει και αυτός παραπέρα
Μήπως βρήκε εκείνο στο τέλος το σωστό. Εκείνο το θέμα όλο και όλο. Δεν το θέμα τι φάγαμε την ανθρωπότητα και τελείωσε. Τι να φύγει, αργά βαδίζει ο Χριστός. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Γι' αυτό και το βάδισμα του Χριστού δεν είναι ορατό. Δεν το βλέπουμε. Όταν όμως η μειοψηφία του Χριστού γίνει πλειοψηφία, προσέξτε το, τώρα είμαστε μικρό πίμιο. Μειοψηφία. Μειοψηφία. Αλλά λέει θα γίνει η πλειοψηφία. Όταν γίνει η πλειοψηφία, τότε στη ζυγαριά της ζωής θα υπερτερεί, θα πλεονεκτεί η αγάπη και η επαγγελία του θα έχει πραγματοποιηθεί. Ας το πούμε για αυτό που είναι ωραίο και τελειώνουμε. Ένας άνθρωπος έκτιζε σπίτι. Έκτιζε 5-6 εβδομάδες και έκτιζε 5-6 ορόφους. Σε 5-6 εβδομάδες, 5-6 ορόφους έκτιζε. Και ο κόσμος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Και έλουσε με πενέματα τον οικοδεσπότη αυτού του σπιτιού. 6 εβδομάδες, 6 ορόφους, μπράβο του, ναι, με πενέματα. Στόλισε την κοπόπολη μας, είπανε όλοι. Όμως πέρασαν 5-6 μήνες και το σπίτι χάλασε και κατέρευσε. Προσέξτε το καλά αυτό, έχει νόημα, πολύ νόημα. Ο κόσμος περνούσε δίπλα από τη θλιβερή μάζα των υλικών που το, πριν το θαύμαζε και τώρα γκρίνιαζε. Έτσι συμβαίνει όταν χτίζεται βιαστικά και για το συμφέρον. Και για το συμφέρον. Ότι χτίζεται γρήγορα και για το συμφέρον, πέφτει σαν εκείνο το σπίτι. Ο νοό νοήτο, δεν νοήτο εκείνο που το έκτισε και το έπεσε γιατί ήταν το διεξόπως όπως. Και η κοινωνία μας που πορεύεται όπως εκείνος θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει. Δεν συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι που χτίζει ο Θεός και του οποίου ο Χριστός είναι το θεμέλιο, ενώ όλοι οι άνθρωποι τα λιθάρια. Λέει ο Χριστός είναι ο χτίστης ο μεγάλος. Το θεμέλιο εκείνος, εμείς, τα λιθάρια. Αλλά δεν χρειαζόμαστε σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες είναι επίσης αδύνατο. Είναι περιόριες οι διαστάσεις αυτού του σπιτιού που φτιάχνει ο Χριστός. Το υλικό είναι διαλεγμένο. Κάθε λιθάρι πρέπει να επιλεχθεί και να αλλαξευτεί. Όταν περνά ο άνθρωπος δίπλα από αυτό το περιόριο κτίσμα, νομίζει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η ανοικοδόμηση. Φτιάχνει ο Χριστός, λέει, αυτός λέει το θεμέλιο, εμείς τα λιθάρια, χτίζει και περνάει κάποιος και λέει, α, έτσι πως πάει αυτός, δεν πρόκειται να χτιστεί ποτέ αυτό το σπίτι. Το θέμα, ο Χριστός βαδίζει αργά. Λοιπόν, όμως το χτίσμα ετοιμάζεται σιγά και σταθερά. Τούτο δεν είναι σπίτι για το συμφέρον. Αφού δεν τελειώνει, δεν σπίτι για το συμφέρον. Τούτο είναι σπίτι για κατοικία. Γι' αυτό μην αμφιβάλλεις ότι θα είναι οπωσδήποτε όμορφο. Ο Χριστός αγωνίζεται. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται, γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται με τους αμαρτωλούς και άθεους και μετά από κάθε νίκη προχωρά ένα βήμα μπροστά. Λες Μιχάλη, ένα βήμα. Αυτό τι λέει, να τα προσέχουμε αυτά που λέει. Με τους αμαρτωλούς, με τους άθεους και βαδίζει ένα βήμα μόνο. Και λέει Μιχάλη, κάνεις το ίδιο. Αυτό δεν λέει. Αυτό λέει.
Τούτη η μειοψηφία του είναι μαχητική, η μαχητική εκκλησία. Η μαχητική. Που μάχεται μαζί με τον Χριστό ενάντια στον κακό. Ο Θεός βοηθάει τη μειοψηφία. Μετατρέποντας κάθε κακό σε καλό. Έτσι ώστε ο στιγμιαίος θρίαμβος της αδικίας ή της παραφροσύνης ή του μίσου στον κόσμο δεν πισωγυρίζει τον Χριστό και την μειοψηφία του. Μπροστά σε αυτά δεν κάνει πίσω ο Χριστός. Βαδίζει αργά αλλά σταθερά. Το σπίτι μπορεί να φαίνεται άφιακτο, αλλά χτίζεται όμως. Το άλλο χτίζεται αλλά γκρεμίζεται. Χτίζεται, μην νομίζουμε ότι δεν χτίζουμε με αυτό που κάνουμε. Σε εμάς οι οσοί φαίνεται άφιακτο το σπίτι, το καταλαβαίνεις. Άφιακτο εντελώς. Λες και τι, εκεί που πάω, τι κάνω. Το ξέρει ο Κύριος τι κάνει, το ξέρει και ο διάβολος τι κάνουμε εδώ που ερχόμαστε. Η Εκκλησία του Χριστού μιλά ενάντια στον πόλεμο. Δεν το θέλει τον πόλεμο η Εκκλησία του Χριστού. Όμως επειδή ακόμα αποτελεί τη μειοψηφία, δεν μπορεί να τον εμποδίσει τον πόλεμο. Μόλις ο πόλεμος ξεσπάσει, παρά τη θέλησή της, εκείνη τοποθετείται στα πλευρά του πιο δίκαιου. Όχι του δίκαιου, δίκαιος ο Χριστός. Και ο Θεός που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, για να το προσέξω, μου άρεσε πολύ που το διάβαζα. Ο Θεός που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Γυρίζει και τον πόλεμο προς το καλό. Δηλαδή μπορεί από ένα πόλεμο ο Θεός το κάνει καλό. Μα, να, κοίταξε το λουλούδι το πιο βοδιαστό από την κοπριά βγαίνει. Αφήνοντας επάνω στη μιζέρια του, του πολέμου, να φυτρώσει κάποιο καλό φυτό. Ο φετινός πόλεμος, για τη Σερβία μιλάει, έφερε την ελευθερία σε εκείνη τη χώρα στην οποία ο Χριστός είχε ταπεινωθεί πάρα πολύ, στην οποία περισσότερο λύγιζαν τα πόδια του και κοδοστέκονταν. Αλλά παρόλο το αίμα και τον πόνο και τη φοβέρα του πολέμου, ο Χριστός και φέτος έκανε ένα βήμα αργό αλλά μπροστά. Είναι Άγιος, προσέξτε, είναι Άγιος της Εκκλησίας του κόσμου όλου των Ορθοδόξων. Πώς βλέπουνε οι Άγιοι, βλέπουνε. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο που αγαπάει τότε που γινόταν τα σέρβικα γεγονότα εκεί πέρα και φοβόμαστε πως έρθει εδώ ο πόλεμος, ήμουνα καθόμαστε απ' έξω το καλύβι του και έλεγε «Μας αγαπάει ο Χριστός Θεός και την Ορθοδοξία την αγαπάει, δεν έρχεται εδώ ο πόλεμος, όπως και δεν ήρθε». Το έλεγε ο πατέρα Παΐσιος. «Αργά βαδίζει ο Χριστός, όμως εάν του επιτρέπαμε, αν του επιτρέπαμε, θα βάδιζε γρηγορότερα». Σέβεται το πρόσωπό μας. Εγώ και εσύ φταίμε, φίλε μου. Τα ακούμε καλά. Εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο του Χριστού. Εγώ με το κέρδος μου και εσύ με την ειδονή σου. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι μέσα από το πράγμα εδώ. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι μέσα στο κέρδος και μέσα στην ειδονή. Έστω λίγο ή ελάχιστο ή παρά ελάχιστο. Όλοι λίγο πολύ του φράξαμε τον δρόμο. Μη λέμε ο άλλος. Δεν υπάρχει ο άλλος στη μέση. Εγώ ζητώ από κάθε πράγμα κέρδος και εσύ ζητάς από κάθε πράγμα ειδονή. Δεν είναι έτσι. Και ενώ εμείς στίβουμε και επιπηλάμε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός στέκει πίσω από την πλάτη μας και δεν μπορεί να βαδίσει επειδή τον εμποδίσουμε.
ο ασβέστης κοχλάζει, καπνίζει και βρωμάει. Στη μέση του δρόμου στέκει η ασβεστοκάμινος, από την οποία βγαίνει καπνός και κακοσμία. Ο Χριστός στέκει και περιμένει και δεν μπορεί να βαδίσει. Και φταίνε οι Ιούδες, φταίνε οι Βοργίες, οι αντίπαλοι του καλού Χριστού, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο. Εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο, το ξαναλέω, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο, ενώ του προσφέρουν τα μέγιστα αγαθά. Συμφωνείς, Ιωσήφ, και ότι υπάρχουν εκείνοι που ζητούν τα παράπολη μεγάλα καλά και από την μεριά του προσφέρουν τα μέγιστα κακά. Ο Χριστός, προσέξτε το, δεν θα βαδίσει αργά, αλλά θα πετά σαν πρωινή ακτίνα μέσα από τον Εθέρα, όταν κάθε άνθρωπος θα πράττει τα μέγιστα καλά για τον κόσμο και θα πετεί τα ελάχιστα καλά, ο κάθε άνθρωπος, για τον κόσμο τα πάρα πολύ μεγάλα καλά και τα πολύ μεγάλα αγαθά, τα μικρά αγαθά, τα πολύ μικρά αγαθά. Και φταίνε τα ξερά κεφάλια και οι σκληρές καρδιές. Τα ξερά κεφάλια που την ισχυρονομοσύνη τους την ονομάζουν ευφυΐα. Και τις σκληρές καρδιές που τη σκληρότητά τους την ονομάζουν χαρακτήρα. Γερός χαρακτήρας. Σκληρή καρδιά, γερός χαρακτήρας. Στα ξερά κεφάλια δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Χριστού. Στις ξερές καρδιές δεν μπορεί να μπει η αγάπη του. Φταίει ο αυτοκράτορας που λακταρά το ξένο στέμα και η σύζυγος και ο σύζυγος που βοηθεί τη γυναίκα του άλλου. Και ο πλούσιος που απλώνει το χέρι στα λίγα του φτωχού. Φταίνε όλοι. Φταίει το μίσος που καρφώνει πασάλους στο δρόμο του Χριστού. Η δωροπλοκία που αυτούς τους πασάλους τους πλέκει και τους κάνει φράχτη. Και το ψέμα που επιστεγάζει το φράχτη και η ανόητη περηφάνεια που χλεβάζει το Χριστό από την άλλη πλευρά του φράχτη. Και εδώ τελειώνουμε. Ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν, προσέξτε το, όσα εδώ είναι 20 αιώνες που έχουν περάσει, ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν και ο πληγωμένος και ματωμένος Χριστός θα βαδίσει άλλα 20 βήματα, ακόμα 20 αιώνες. Αργά και προσεκτικά θα περνά μέσα από τους φράχτες των ληστών και σαν την αρχαία Νινεβή που δεν υπάρχει τώρα θα κοίταται ο υπερήφανος αιώνας μας μέσα στα χαλάσματα. Αυτό προσέξτε το καλά, προφητεία είναι αυτή. Είμαστε 20 αιώνες που έχουν περάσει, 21ο αιώνα. Άλλοι 20 αιώνες θα περάσουν, λέει εδώ, και όλα εκείνα με τους 20 αιώνες μαζί, μάλλον οι αιώνες που περάσανε μέχρι τώρα, θα βρίσκονται, λέει, σαν την Νινεβή μέσα στα χαλάσματα ό,τι έχουν γίνει. Τα οποία θα βλέπει ο 40ος αιώνας, τα χαλάσματα θα βλέπει, αυτά που γίνανε 20 αιώνες, με φρίκη και συμπόνια. Όμως η σκόνη μας θα πέφτει πάνω στα πρόσωπα των ζώντων και θα τους ψιθυρίζει. Είστε τα παιδιά μας, μη μας φοβάστε. Αυτοί που θα έχουν φύγει και οι σκόνοι τους θα λέει, είστε τα παιδιά μας, μη μας φοβάστε. Είστε εσείς ευτυχισμένοι, επειδή εμείς είμαστε δυστυχισμένοι. Εσείς είστε δίκαιοι, επειδή είμαστε άδικοι εμείς. Εσείς είστε χριστιανοί, επειδή εμείς δεν είμαστε. Εσείς είστε άνθρωποι, επειδή είμαστε εμείς ανθρωποειδοί. Επάνω στην εμπειρία μας, εσείς μάθατε. Πάνω στην εμπειρία μας, μάθατε.
επάνω στην αφροσύνη μας, στην αμυαλοσύνη μας δηλαδή, εσείς βάλατε μυαλό. Εάν τότε το καλό ξεπεράσει το κακό, ο Χριστός θα αρχίσει τη βασιλεία του κόσμου στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως και τότε ακόμα το κακό υπερισχύει του καλού, ο Χριστός περπατά αργά βήμα προς τα μπρος, ξεκαθαρίζοντας το δρόμο του, όπως και σήμερα. Και όπως και σήμερα θα περπατά σαν σκιά ξοπίσω από τους ανελαίητους που πατούν τα πρόσωπα των αδελφών τους και θα τους λέει με την πράα φωνή του, μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Δεν τελειώσαμε. Αυτό ήταν το ανάγνωσμα που σας κράτησα μία ώρα και 27 συγχωρέστε, αλλά που με συνεκλώνησε που το διάβασα και που έχει μέσα και άλλα, θα τα κάνω, θα τα μαζέψω να σας τα πω εδώ από το... Κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πότε έζησε αυτός ο γέροντας? Αυτός ο, με το Σερβικό πόλεμο. Με το Σερβικό πόλεμο. Ναι. Τώρα αυτό που είπατε για προφητεία, ότι η προφητεία είναι αυτό, ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν. Λέει, μιλάει, ναι. Ο Άγιος μιλάει. Ναι. Όταν μιλάει ο Άγιος για χρόνια, ναι. Για χρόνια, τα χρόνια του Αγίου, είναι σαν να λέει 144.000 θα πάνε στον Παράδεισο, λέει η Αποκάλυψη, και είναι συμβολικός αριθμός. Τώρα, αν είναι... Δεν μπορούμε, να το πάρουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε στην κυριολεξία. Όχι, κυριολεξία δεν το πάρουμε. Έτσι. Δεν το πάρουμε κυριολεξία. Αλλά. Διέκδεσε αντίφαση με πολλά πράγματα. Αλλά όμως εκείνο που έχει το κέντρο βάρους είναι ο Χριστός περπατάει αργά. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Το βιβλίο αυτό. Αλλά λοιπόν, μην υπάρξει κάποια παρανόηση από αυτό που ακούμε. Να τελειώσει και το πω. Να σου απαντήσω. Τελειώσες. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Λέει, τούτο το πράγμα λέει, περάσαν 20 αιώνες, ναι. Πάτησε αργά, έτσι, mm-hmm. Θα περάσουν 20 αιώνες, είναι κάτω από το Πνεύμα του Θεού που δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, επομένως εμείς υποχρεωμένοι να μιλάμε ότι αργά βαδίζει ο Χριστός και θα το χτίσει το σπίτι του Χριστός. Ναι, αλλά το άλλους 20 αιώνες που θα περάσουν δεν μπορούμε να το πάρουμε. Συμβολικά δεν, αφού εκεί δεν ξέρουμε έτσι, πώς θα γίνει στην παρουσία. Όπως εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει αύριο, όχι. Έτσι και ο γέροντας, ο Άγιος γέροντας, δεν μπορεί να πει ότι θα γίνει μετά από 20 αιώνες. Μιλάει συμβολικά. Εντάξει, μην υπάρξει κάποια παρανόηση στο... Όχι παρανόηση, μιλάει συμβολικά. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, το ζήτησα αυτό από το Νεκτάριο και έχει βάλει εδώ και υπογραφή ο Νεκτάριος μέσα, τα έχει φτιάξει. Και θα πας σε όποιο βιβλιοπωλείο χριστιανικό θέλεις και το βρίσκεις. Ναι, εκδόσεις, τι πώς το λένε, τι είναι, ναι. Αυτό είπα, αργά βαδίζει ο Χριστός. Α, αλλά νομίζω το καλύτερο είναι το... Είναι του Βελιμίροβιτς, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Αν το αναλύσουμε έτσι όπως σήμερα θα γίνει πολύ πιο κατανοητό από ό,τι να διαβάσει. Να μαζέψουμε, να μαζέψουμε τα πιο βασικά, ναι, και να τα σχολιάσουμε. Το βιβλίο αυτό θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έτσι. Έχει μια δόση υπερβολής και ξέρεις ο άνθρωπος... Υπερβολής δεν έχει. Όχι σε πρέματα που λέει ο Χριστός, ότι ο Χριστός είναι, σαν πρέμα είναι πανταχού παρόν, ας πούμε. Ναι. Δεν θέτει θέμα. Που τον υποδίζουμε. Όχι, το βιβλίο αυτό θέλει προσοχή πολύ μεγάλη. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ, πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει... Για να μην γίνει παρανόηση όπως λέει ο αδερφός, είναι... Μπορεί ο γέροντας να κάνει γενικές επισημάνσεις και είναι σωστές όλες, αλλά δεν πρέπει να περάσουμε στην υπερβολή και στο απόλυτο, γιατί έχει και μια δόση το απολύτου μέσα. Εγώ λέω, άκουσε τα άπιαστα, ναι, είναι λίγο τα άπιαστα μην τα θεωρήσει υπερβολή. Έτσι, πράγμα, είναι λίγο τα άπιαστα είπα, πρόσεξε το κοινό πράγμα. Αυτό θέλω να το διαβάσω. Γιατί και η γραφή λέει άπιαστα, κι όμως δεν είναι υπερβολή. Εντάξει, η γραφή δεν μπορεί λέει, να λέει ο Θεός είναι πάντα που παρών, είναι... Λέει. Όπου δύο ή τρεις και εγώ εν μέσω αυτών σαν πνεύμα, αλλά όταν αυτά τα βιβλία δεν τα διαβάσεις δύο-τρεις φορές, δέκα, μπορείς να... Δέκα σε πληροφορώ, δεν το βιβλίο καλό διαβάζει μια φορά. Να κάνει, θέλει παραπάνω από δύο-τρεις φορές. Όχι, όχι, όχι. Πολλά από αυτά που διασαφήνισα τώρα, τα διάβασα εγώ έτσι... Στη... Αργά, αργά και το διάβασα. Εγώ το θέλω αυτό το βιβλίο, θα το βρω και θα το διαβάσω. Δεν το βρεις, το πουλάνε, παντού το πουλάνε. Ναι, το πουλάνε, μα είναι από τα ωραία βιβλία. Γι' αυτό δεν θέλω και να φτάσω. Να το πάλι μια φορά ακούσει και ο αδελφός που θέλει μετά.
έκανα ερώτημα σε γέροντα, του λέω για πίσω, δεν έχω συνειδητοποιήσει το βάρος που έχει η αμαρτία. Θέλω ένα τρόπο να το καταλάβω. Και μου λέει, βέβαια, μου δώσε το μέτρο, και μου λέει, θα πάρεις το βιβλίο αυτό που διαβάζουμε σήμερα εμείς. Και, το, και ο Μιχάλης αμέσως λέει, κοίταξε τι κάνει η αμαρτία. Δεν το λέει τώρα προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το φοβερό και το μεγάλο καλό που κάνει η αμαρτία. Κακό. Μα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα πνευματικά γνωρίζουμε ότι η αμαρτία έστει θάνατο της ψυχής. Εγώ το καταλαβαίνω με το μυαλό. Η αμαρτία είναι ό,τι χειρότερο, είναι ο θάνατος της ψυχής. Έλεγε ο Άγιος... Αυτό λες υπερβολή που, δεν, που λέει τόσο εδώ πέρα. Αυτό είναι υπερβολή. Η αμαρτία είναι υπερβολή. Η αμαρτία ούτως ή άλλως είναι θάνατος. Είναι υπερβολή η αμαρτία. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε την αμαρτία. Είναι Κωστά. Υπερβολή. Κωστά. Ερωτήσανε το Άγιο Μάξιμου τον ομολογητή ακριβώς αυτή την ερώτηση που έκανες εσύ στο γέροντά σου. Του λένε Άγιε, γιατί ο άνθρωπος κάνει τόσο εύκολα την αμαρτία και δεν κάνει τόσο εύκολα και την αρετή. Και η απάντηση του Αγίου Μαξίμου ήταν ότι η αμαρτία έχει ειδονή, ενώ η αρετή έχει οδύνη. Βέβαια, έχει οδύνη, αλλά... Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, η αρετή έχει οδύνη. Αλλά είναι γεγονός, αυτό δεν αφισβητείται, ότι ο Κύριος ήρθε αμαρτωλούς σώσε. Δεν μου λες, εγώ θα σου πω κάτι. Ο Παΐσιος, εγώ πώς, τι εννοούσα όταν το ρωτούσα, το πνευματικό. Ο γέρο Παΐσιος, γράφει στο βιβλίο του, να μην παρεξηγηθούμε και εδώ, ότι είχε βλάσφημους λογισμούς στο μυαλό του. Και αυτόν τον τάραζε τον άνθρωπο. Τον έκαιγε. Έχει τη στιγμή που είδε καθαρά το τέρας που τους έσπερνε στην εκκλησία και συνειδητοποίησε πια ότι αυτό το φοβερό πράγμα είναι η βλαστημία. Εσύ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εσύ το έχεις διαβάσει το βιβλίο αυτό όλο? Όχι, όσο μου διάβασα εμείς και λίγο ακόμα. Γιατί μόλις έχω μια αγωνία να δω τι προτείνει ο γέροντας. Στο τέλος, τι προτείνει. Γιατί δεν μπορεί να μην προτείνει. Μα δεν είναι ένα θέμα, έχει ολόκληρο το. Ακριβώς. Αυτό με ενδιαφέρει να μάθω. Ξεκίνησα νομίζω χτες μόλις το ξεκίνησα. Λίγο σήμερα. Και διάβασε και λίγο τώρα μαζί σας που το πέναμε. Διάβασε το και να μην. Και το κατάλαβα τώρα που το κάναμε μαζί. Γι' αυτό είπα, το αναλύσουμε το καλύτερα. Τι προτείνει. Ορισμένα κομμάτια θα έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή για να μην ολιστήσουμε σε δρόμους οι οποίοι είναι περίεργοι. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να σας πω τη δική μου νοοτροπία. Του Θεού το έργο δεν το φτάνει να το περιγράψει η υπερβολή. Γιατί λέει, αουκίδε, αουκίκουσε, και ούκ ανέβαινους του. Δεν είναι έτσι. Άρα είναι υπερβάλλον το ύψος των όσων ο Θεός υπόσχεται. Συγχώρεσέ με, υπόσχεται ο Θεός. Και ό,τι ακούω, συγχώρεσέ με τελειώσω. Ναι, ναι. Σε ό,τι ακούω, διαβάζω στην Αξάρι, βλέπω ένα θαύμα που φαίνεται στη λογική αστήριχτο. Λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου, αυτό είσαι εσύ. Η πίστη μόνο που την Οικουμένη εστήριξε. Εστί πόσο συμπραγμάτων μη βλέπουμε, δηλαδή δεν χωράνε όλα στη λογική. Εγώ σε πολλά πράγματα που φτάνω σε ένα σημείο, λέω Θεέ μου, δεν μπορώ παραπάνω να κατανοήσω. Δεν μπορούμε και εδώ να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι όλα να χωρέσουν εδώ μέσα. Δεν φτάνει το μυαλό μας για να χωρέσουν όλα. Σε αυτό το σημείο. Μια παρατήρηση ο Βασιλάκης που είναι ολόσωστη. Και δηλαδή 20 αιώνες μετά. Με τότε εκεί θα γίνει δεύτερη παρουσία. Σαν να σου λέει. Μα και η Αποκάλυψη, όταν τη διαβάζει κανείς. Δεν είναι να την ερμηνεύεις, ας πούμε. Και γι' αυτό και δεν ερμηνεύεται η Αποκάλυψη επί άμβολος. Αυτό είναι το αλήθεια. Έχει αλληγορική σημασία. Μέχρι ενός σημείου από εκεί και πέρα, στο. Με επιφυλέξη. Του Αγίου το μυαλό βαδίζει πάνω στα αγνάρια αυτά. Μα όχι αυτό, σίγουρα με το Άγιο Πνεύμα μιλάει, ας πούμε. Και εκεί έχει άλλες δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς το πνεύμα του Άγιου, μέσα του Αγίου. Όχι. Και θα πέσουμε σε άλλο λίστημα. Τώρα να μιλάω σωστά. Θα πέσουμε σε άλλο λίστημα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Δόξα Πάτερ ημών της ουρανής, ευλογήσεται το όνομά σου, ευφέρετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.
τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει εμείς σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πάντως θα ήθελα να πω το εξής και να φεύγουμε κιόλας. Απόστολος Παύλου λέει, θα ήθελα να είσαστε όλοι σαν και εμένα. Έτσι, τι εννοώ με αυτό. Ας έχουμε απλότητα μικρού παιδιού στο μυαλό μας και δεν θα ζημιωθούμε καθόλου. Καθόλου, αυτό είναι το ωραίο. Το θέμα είναι ότι εμείς επειδή την ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Να μην την ψάχνει τη λογική. Έρχεται σε ένα σημείο άλλο. Να μην την ψάχνει τη λογική. Φτιάχνει τη λογική. Φτιάχνει τη λογική.